εικόνα που βλέπετε μεταδίδεται από τα διεθνή δίκτυα. Βλέπετε διασώστες να δίνουν τις πρώτες βοήθειες σε ανθρώπους που χρειάζονται ακριβώς έξω από τα σημεία των επιθέσεων. Βλέπετε ανθρώπους νωρίτερα να τρέχουν μακριά από το σημείο του μετρό που έγινε έκρηξη. Ακόμη πληροφορίες είναι συγκεχημένες. Δεν ξέρουμε πόσοι είναι οι νεκροί. Επίσημα τουλάχιστον δεν ξέρουμε πόσοι είναι οι νεκροί. Δεν ξέρουμε πόσοι είναι οι τραυματίες. Πάω, παρακολουθείτε και τα πλάνα από την. Δείτε πόσο ψύχρεμα βγαίνουν. Νέα παιδιά στην πλειονότητά τους, η γυναίκα με το παιδάκι της στην αγκαλιά από το σταθμό του μετρό στις Βρυξέλλες που δέχτηκε επίθεση. Δέσποινα, πες μας εσύ τι τελευταίο έχει. Σας μάλλον ας δούμε τι γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Ας τα πάρουμε από τα πράγματα από την αρχή και ας δούμε πώς ξεκίνησαν οι επιθέσεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή λοιπόν από το πρωί όπου στο αεροδρόμιο των Βρυξελών, στον τομέα της αναχώρησης των αμερικανικών αερογραμμών, είχαμε μία έκρηξη από βομβιστή αυτοκτονίας, όπως λένε οι αρχές των Βρυξελών, όπου είχε σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον 13 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα, και 35 να τραυματιστούν. Πριν περάσει μία ώρα, ήρθαν οι καινούργιες πληροφορίες για νέα επίθεση, για νέα έκρηξη σε σταθμό των Βρυξελών, πάρα πολύ κοντά από τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκενώθηκε και εκεί ο σταθμός του μετρό. Εκεί λένε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 10 νεκροί. Είναι όλες οι πληροφορίες αυτές. Επισήμως ακόμη δεν έχει δοθεί κατάλογος νεκρών. Αυτό που ξέρουμε μέχρι αυτή την ώρα είναι ότι δεν υπήρχαν Έλληνες ανάμεσα στα θύματα. Τα πάντα στις Βρυξέλλες είναι κλειστά. Αυτά είναι τα πλάνα της εκένωσης του μετρό που βλέπουμε τον κόσμο να περπατά στις ράγες προκειμένου να φτάσει στην έξοδο. Τα πάντα λοιπόν είναι κλειστά, δεν κινείται τίποτα. Οι αρχές έχουν ζητήσει από τον κόσμο να παραμείνει στα σπίτια του. Οι Βρυξέλλες βρίσκονται στο Μάλιστα. υψηλότερο σημείο συναγερμού. Και δεν υπάρχει κανένα μέσο να κυκλοφορεί τίποτα. Στις Βρυξέλλες, ούτε τρένο, ούτε λεωφορείο, ούτε απολύτως τίποτα. Ούτε έξω από τις Βρυξέλλες. Έχουν ακυρωθεί και τα τρένα της Eurostar. Το πώς κανείς μπορεί να κινηθεί αυτή την ώρα στην Ευρώπη είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Καθώς μιλάμε για την Μεγάλη Εβδομάδα των Καθολικών, άρα οι μετακινήσεις θα είναι μαζικές. Έχει ενδιαφέρον να μας κάνετε το χάρτη, οι συνάδελφοι, να κάνουμε το χάρτη των μετακινήσεων. Σήμερα δηλαδή ποιος μπορεί να πάει πού και μέσω ποιας οδού. Ειδικά αν δεν μπορεί να περάσει από τις Βρυξέλλες.